Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον αέρα. Φιλιέστε. Στον αέρα. Καλώς ήρθατε, Κωνσταντίνα λοιπόν και Χρήστος. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε, παιδιά. Ελάτε μαζί μας. Σε ευχαριστώ πολύ για το δωράκι σου. Θα το ανοίξω τώρα, ναι, και να πούμε ότι είναι από τη σειρά κοσμάτων που κάνει η Κωνσταντίνα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα σπίτια, το ρόζα ούτως ή άλλως τα κοσμήματα. Οπότε βλέποντας. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα. Λοιπόν, όσο το ανοίγω, θέλω να σου πω την αλήθεια. Έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη, το εκτιμώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Γιατί μα καλή ότι δεν θα έρθει. Πίστευα ότι δεν θα έρθει. Είχαμε πει, μόλις αποχωρήσουμε με το καλό. Με το καλό, εντάξει. Με το καλό, καλέ. Με το καλό, αλίμονο. Φτάσαμε τόσο, ξέρεις, τόσο μακριά. Γιατί ερχόμασταν. Γιατί να μην έρθουμε. Θα σου πω, είναι φανταστικό. Αχ, πολύ χαίρομαι. Τώρα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Είναι ένας φοίνικας. Απαπα, φανταστικό. Και πέρα από τον τρόπο που μου έφερε, σε λίγο θα τα δούμε όλα τα κοσμάτα. Αν θες να κάνουμε και δώρα σε όλου του θεατές. Μπορεί να διαφωνώ μαζί σε κάποια πράγματα που θα τα πούμε, αλλά έχει πολύ ωραία αισθητική. Όχι, έχει πολύ ωραία αισθητική και τα κοσμάτα σου πραγματικά είναι. Ευχαριστώ. Θεωρητικά. Είναι μια πολύ όμορφη συνεργασία με τη Σπύρητο Ρώσα. Λίγο ονομάζεται η συλλογή Queen Dina. Και νομίζω ότι την έχουμε φτιάξει με αγάπη. Είναι καλοκαιρινή συλλογή. Την αργήσαμε λίγο λόγω τη κατάσταση του κορονοϊού φυσικά. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε επιστρέψει. Ό,τι φοράω είναι από τη συλλογή. Α, και σε λίγο θα τα δούμε όλα μαζί. Επιπλέον. Ναι, καλέ, θα κρατήσω κι άλλα. Και ένα άλλο. Θα κρατήσω με ένα μόνο. Μα δύο. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα. Δεν θέλω να τα πω. Τι έχει μαζί μου. Καλέ, τίποτα, είσαι ο Χριστός. Να σου πω. Είναι ο ρεπόρτερ εκεί. Ο Χρήστο, καλέ, δεν το χαιρετήσατε. Δεν το χαιρετήσατε, καλέ. Αλλά εντάξει, ο Χρήστο ξέρει, κοπέλα είσαι, σου δίνουμε μια προτεραιότητα. Το ξέρει, δεν πρέπει να το παιδί. Επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Να, σε έβαλα αυτό. Πώ πηγαίνει στον παπά, ρε παιδί μου, και βάζει το Ευαγγέλιο. Λέω, θα βάλω αυτό, επειδή ήξερα θα γίνει, ξέρει, κάπω έτσι, η συνέντευξη. Λέω, να πω την αλήθεια με όλο. Χωρί φόβο και πάθο. Χωρί φόβο και πάθο. Τι έχει λοιπόν μαζί μου, γιατί εγώ αντιλήφθηκα, επειδή δεν μιλούσε στο ρεπόρτερ μα. Τον Εσπύρο, τον Εμείς μιλούσαμε σε όλους στο μπάνερ και όταν έπαιξε ένα απόσπασμα είπα γιατί δεν κάνουμε κοινέ δηλώσεις. Γιατί εμείς θα ερχόμασταν ούτως ή άλλως εδώ πέρα να τα πούμε. Τι να λέμε, λέω, θα τη συναντήσω την Κατερίνα. Ναι, μια αγάπη και καλή. Μου, όλοι ότι όσοι να φύγουν κάνουν δηλώσεις. Μετά έρχονται στην εκπομπή, αλλά από εκεί και πέρα όλοι μιλάνε. Μα δεν ξέραμε αν θα φύγουμε. Όχι, δεν κάναμε δηλώσεις μόνο στο Τζέζι ενώ, του Βάς. Παρ' όλα αυτά δεν θα ήθελα να σταθούμε εκεί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, ούτε κακή πρόθεση, ούτε φυσικά προς το σταθμό ούτε που εγώ, για να ξεκαθαριστεί, όχι, δεν γι' αυτό γράφουν, και ήρθα κιόλας. Και ήρθα μάλιστα και από... Είχα φύγει, γιατί δεν ήξερα αν θα αποχωρήσω. Είχαμε... Ναι. Ο Χρήστος ξεκίνησε ο Ρωμαίο, εγώ είχα φύγει. Παρ' όλα αυτά μου στέλνει η Ελένη μήνυμα και μου λέει το θυμάσαι ότι δεν στέλνει την εκπομπή και τη γράφω την επόμενη Δευτέρα και με παίρνει τηλέφωνο και πάθει σοκ. Και τη λέω, καλά, είναι δυνατόν να το έχω ξεχάσει. Οπότε πάλι θα γινόταν παρεξήγηση. Ωραία, εγώ ήθελα να το λύσουμε. Παπά, καλή γέλαγε. Για να μην νομίζουν ότι είναι κάτι προσωπικό. Γιατί η αλήθεια, εγώ στο λέω ειλικρινά, παιδιά, θα πω ότι είναι όλα καλά. Εγώ στενοχωρήθηκα. Ήταν και πολύ ωραία τα γυρίσματα. Οπότε, παιδιά, το καταλαβαίνω. Απλά επειδή πολλές φορές έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Δεν αντιλήφθηκα ότι. Ξέρεις, θα δημιουργούνταν όλο αυτό το πανικός, γιατί σε σένα θα ερχόμουν ούτως ή άλλως. Οπότε η Σύση έπαιζε τις δηλώσεις μετά το Σάββατο, πάντοτε, μετά το live. Οπότε υπήρχε μια ροή, καταλαβες. Ναι. Πολλοί δεν θέλαμε, ξέρεις, πολλοί μας λέγανε μην δείξετε τα ρούχα σας, μην το ένα, μην το άλλο. Οπότε και εμείς προφυλάσαμε την παραγωγή κατά κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και να μην σταθούμε άλλο εκεί πέρα. Ωραία. Λίγη παρεξήγηση και δεν θα μείνουμε άλλο εκεί. Χαίρομαι που ήρθες, χαίρομαι που το λήξαμε. Ούτως ή άλλως προσωπικό δεν τα ποτέ. Καφέ, νερό, τίποτα δεν μας προσφέρατε. Ότι εμένα με στεναχώρησε και λέω, παιδιά, κάτι έχει μαζί μας. Εντάξει, μπορεί και να έχει γίνει λάθος χειρισμός. Δεν έχουμε ούτε καφέ ούτε νερό εδώ που έχουμε φέρει. Πού είναι η παραγωγή μας. Ένα παιδιά, δύο νεράκια έχουμε καλεσμένους. Και καφέ. Πού είστε, ρε παιδιά, ελάτε λίγο. Καφεδάκι τι πίνεις, σκέτο, με σαχαρό. Μπισκότο έχει. Τη παρηγοριά, ρε παιδιά. Έλα, γιατί τη παρηγοριά δεν θεωρεί. Καλή, σκέτο πίνω. Α, σκέτο πίνεις, ωραία. Δεν θεωρεί ότι βγήκε κερδισμένη και οι δυο σα μέσα από αυτό. Από το τζαζ. Ναι. Εγώ πέρασα φανταστικά, ο Χρήστος δεν ξέρω. Όχι, εγώ φανταστικά. Είναι πρωτόκολλο και για μένα. Και ο κόσμο δεν ξέρω. Όπου στεναχωρήθηκα που έφυγα. Πραγματικά είμαι drama queen. Δηλαδή στέλνω στον κοκλόν και του λέω έχω στεναχωρηθεί. Δηλαδή την Τρίτη δεν θα έρθω. Και στην αρχή είχες πει ότι δεν υπήρχες με πολύ μεγάλη χαρά, μάλλον ήσουν όχι, με χαρά. Απλά ξέρεις τι παθαίνω. Το έπαθα και στο Survivor αυτό. Μπαίνω στην αρχή σε κάτι που εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν μου ταιριάζει. Και μετά μ' αρέσει, εγκληματίζομαι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή μετά τον κορονοϊό που δεν βγαίναμε από το σπίτι μας, μπήκαμε σε ένα καινούριο σπίτι που ήταν το σπίτι του Just the Two of Us. Ήρθαμε όλοι κοντά.
πραγματικά νιώθω ότι έχασα κάτι πολύ σημαντικό τώρα, γιατί η πρώτη μου επαφή ήταν στο στούντιο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ επειδή ήσουν αρκετά ειλικρινής, δηλαδή δεν πήγες να το παίξεις και ότι έχω φωνάρα και πάω να διαγωνιστώ και είμαι καλύτερη και τα λοιπά. Βγήκες και αρκετά συμπαθής, γιατί έλεγες ναι παιδιά δεν έχω φωνή, προσπαθώ. Εσύ πιστεύεις... Ένα show είναι ούτως ή άλλως, δεν ήταν talent show. Πιστεύεις ότι μπορεί να εξελιχθεί φωνητικά. Δεν ήταν το voice, ξέρεις. Σίγουρα. Ήτανε μα εξελίχθηκε φωνητικά ούτως ή άλλως. Το πιστεύεις. Από το πρώτο στο τελευταίο live σίγουρα. Αν δεν σου λέμε ένα τραγούδι. Κατά τη διάρκεια του act βασικά υπήρχε εξής το άγχος ότι αναμονή για το act, υπήρχε άγχος, οπότε στις πρόβες ήταν πολύ καλύτερη πάντα. Τέλεια. Λοιπόν, αν θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι, γιατί μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και με το που θα γυρίσουμε έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θα ρίξουμε και τα κοσμήματα, θα μιλήσουμε και για μελλοντικά σχέδια. Το City of Stars, το La La Land. Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Το ξέρεις την ταινία. Δύσκολο. Παιδιά, ευτυχώς δεν το είπατε. Όχι, ξεκίνα. Ωραία, για πάμε καπέλα. Εγώ θα το πάμε καπέλα. Έλα, πάμε. Να πάμε το κουπλέ. Το κουπλέ πες, κατευθείαν. Να πάμε σε διαφημίσεις, να μας το προετοιμάσει και μία μουσική, πώς θα το πούμε. Καπέλα έλεγα εγώ. Ακαπέλα. Να κάνουμε λίγο. Οι μεγάλοι τραγουδιστές πια τραγουδάνε καπέλα. Δεν χρειάζεται μόνο καπέλα τραγουδάει, Κωνσταντίνε. Ρέμισε βρε εσύ. Λοιπόν, πάμε μία καπέλα και να πάμε έτσι μελλοντικά. Εσάς εκεί που κάθονται τους ανθρώπους. Ορίστε. Ορίστε. Εσύ ξεκινάς ευτυχώς. Έπαθε τρίφωνα. Our dreams may finally come true. Έλα ρε εσύ. Έλα, είδες. Αλλά αυτό λες πολύ ωραία. Μπράβο ρε εσύ, Κωνσταντίνε. Γιατί μου σε βάλα από αυτό. City of stars, just one thing everybody wants. Yeah, καλή αδικία. Περίμενε. Τι λέμε τώρα. Περίμενε, το μόλο. The smoke screen of the crowded restaurants. Σε πειράζα. It's love. Ναι, yes, or we're looking for his love from someone else. Να σου πω κάτι, λάβω τραγούδια σου δίνανε. Πραγματικά. A glance, a dance, look in somebody's eyes. One of the skies, to open the world and set it free. A voice that says I'll be here. Δεν τα θυμόμαστε και όλα, δεν ξέρω. Δεν θυμόμαστε τα λόγια όλα. Σας έχουμε βάλει το κιού στον τρίφωνο. Λοιπόν, πάμε στον αστυνομικό. Ωραία, δεν το είπαμε. Εξαιρετικά. Λάθος τραγούδια σου έδινα. Για να το πούμε στο τελικό, δεν ξέρω. Δεν φταίς εσύ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Όταν το Σάββατο τραγουδίσατε το ροζ μπικίνι, με ένα πολύ ωραίο ροζ μπικίνι, για να μην λες, δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει την εκπομπή, για τις στιλιστικές σου επιλογές και για την εμφάνισή σου, έλεγα πάντα τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτή η εμφάνιση ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Σίλια Κρυθαριώτη, η οποία μου έχει δώσει 3-4 δημιουργίες της. Δηλαδή, ειλικρινά την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με την Barbie ήταν φανταστικό. Και η Barbie ήταν δική της. Η Barbie ήταν δική της. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε. Παρ' όλα αυτά μπορεί να ήταν ωραία εμφάνιση, αλλά δεν ενθουσίασε την Κριτική Επιτροπή, μάλλον. Παρακαλώ. Είμαι απ' αυτές που στέλνουν τα γάνα. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Αλλά είσαι τέλος πάντων. Γεια σας, η Κουιντίνα είναι εδώ. Η ερμηνεία ήταν πάντα στο ίδιο ύφος. Ήταν σαν μια επανάληψη και μάλιστα όχι τόσο καλή. Έχουμε διανύσει τα 2/3 σχεδόν και οι υπόλοιποι είναι πολύ πολύ καλύτεροι από μένα. Με ένα σούπερ τόσο δούλη μείνει διαφάνω και το ίδιο γλυκό, το ίδιο σαν ζαχαρωτό. Έπαθες λίγο τρίφωνας, αλλά δεν πειράζει. Ξέρω, μου είπε καλή επιτυχία, παιδιά, μόλις βγήκα, πριν βγω. Ωραία, θυμίζω. Ότι να μην το ξαναδείς πριν βγεις. Σε μάτιασε. Ήταν ο τρίφωνας η μαυρόγατα που σου είπε καλή επιτυχία, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος. Πλάκα, ο τελευταίος όμως που είπε. Ο τελευταίος, ναι. Είπε καλή επιτυχία. Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει από το Just the Two of Us είναι η Κωνσταντίνα και ο Χρήστος. Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Φεύγω και δεν με νοιάζει τώρα πια. Όχι, εντάξει. Συγχωρεί, μην είσαι τόσο μ' αρέσει εμένα αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Αντιμετωπίζουμε με χαρά και με χαμόγελο γιατί πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δύο Σάββατα θα λείπουμε. Ταιριάζεται, ενώ θα κάνετε παρέα. Τι θες να μάθεις. Θα κάνουμε πολύ παρέα και θα ετοιμάσουμε και κομμάτι να βγάλουμε με τις μαζί. Με τις φίλες σου εσύ λες τώρα τα φτιάξαμε, θα κάνουμε παρέα, θα στέλνουμε μηνύματα, θα βγαίνουμε για καφέ. Με το βρεγμένο σούπερ μίνι, διαφανό καιρός μπικίνι, πέφτουν όλοι.